Αν και λόγω καθαράς Δευτέρας στα πρακτορία ο ΠΑΠ είναι κλειστά, ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου όπου παίχθηκε το υπερτυχερό δελτίο του Τζόκερ είναι έξω από το κατάστημα. Ακόμα ούτε φωνή ούτε ακρόαση. 5.400.000 ευρώ, πόσο πολύ. Το κινητό του Δημήτρη Παναγιωτόπουλου δεν σταματά να χτυπά. Φίλοι του αλλά και κάτοικοι του Κορδελιού σταματούν για να τον συγχαρούν για την επιτυχία του πρακτορείου του και φυσικά να μάθουν ποιος είναι ο τυχερός που κέρδισε 5.400.000 ευρώ καταθέτοντας δελτίο τζόκερ αξίας 36 ευρώ. 5.400.000 ευρώ δόθηκαν από αυτό εδώ το μαγαζί, δώσαμε εμείς. Κάποιον τον κάναμε ιδιαίτερα τυχερό από χθες. Θα κάνει νομίζω μια πολύ καλή σαρακοστή. Θα πετάξει ένα πολύ ωραίο αετό σήμερα, το ποσό είναι τεράστιο. Τώρα, τι να πω, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Είναι ένα πλήρες σύστημα, πλήρης ανάπτυξης ας πούμε το σύστημα. Είχε παραπάνω από 5 νούμερα σε κάθε στήλη, για να βγει έτσι πιο ακριβό. Μεγάλωσε τζόκερ, είχε το νούμερο 3, ένα τζόκερ πρέπει να έχει. Δεν ξέρουμε το τυχερό, επειδή είδα ότι κόστησε 36 ευρώ, άρα έχει πολλές στήλες. Πολλές στήλες τι πάει να πει, παραπάνω νούμερα, παραπάνω αριθμούς. Ο 23χρονος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος είναι πατέρας ενός αγοριού 2 ετών. Είναι ιδιοκτήτης του πρακτορείου τον τελευταίο χρόνο, ένα πρακτορείο που έχει ζωή 48 χρόνων και μετά από παππού και γονείς πέρασε στα χέρια του. Πιστεύω ότι είναι τρελό το ποσό. Δηλαδή, μέχρι και εγώ, όταν χθες με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι έχω δώσει τέτοιο ποσό, άρχισα να τρέμω. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο συνέστημα να νιώθεις ότι κάνεις κάποιον, ότι δίνεις τόσο χαρά σε κάποιον. Οι αριθμοί της κλήρωσης της Κυριακής είναι 7, 30, 38, 39, 41 και τζόκερ το 3. Ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος πάντως, όπως είπε, παίζει κάθε Πέμπτη και Κυριακή ένα συγκεκριμένο δελτίο, το οποίο ελπίζει κάποια στιγμή να είναι το τυχερό του.